Ω, τέλειο. Κοίτα πόσο σύντομα βγήκε ο κερατάς. Το σατανά. Πήγαν να φύγουν, αλλά κάτι τους κράτησε, γιατί δεν είναι αλυσίδα. Γαμάει στα κεφάλια τους δούλους του, τους γαμάει το κέρατο. Είναι οι ίδιοι πρωτόπλαστοι. Ναι. Α, άρα θα έχουν εκπτώσεις εκεί, ε. Πάντως φαίνεται ότι έχει πολλές μέρες την καραντίνα, γιατί έχει πολύ τρίχα. Επίσης φαίνεται ότι είναι σε καραντίνα, γιατί είναι dev-ill. Εδώ είναι ο διάβολος που σκέφτεται τι puzzle είναι αυτό με δύο κομμάτια. Είναι συνέχεια κομμάτια, παίρνει πολλά ναρκωτικά. Και γι' αυτό έχει αλλοιωθεί το σώμα του. Και κυρίως έχει βγάλει βυζάκι. Και επίσης, καμιά φορά εδώ που περιγράφεις, φοράει μια βυζακέτα, για να μην κρυώνει. Εγώ νομίζω πάντως πως αυτοί οι δύο πήγανε να του πούνε «Μην αγχώνεσαι τώρα που έρχεται το Πάσχα, θα σε κρύψουμε». Είναι και γυμνούλης και τον έχει πιάσει νυχτερίγος. Για να μην μπερδεύεστε, αυτό εκεί πέρα πίσω δεν είναι φωτιά. Είναι το Άγιο Φως, γιατί κάτω έχουν σατανάσταση. Και το κεφάλι του μοιάζει με λαρισαίο τράγο, είναι κάτσι-κάτσι. Ή ακόμα κάτσικι. Κατσίκι. Μου κλέψες τα φώτια. Μπλέξαμε τα φώτια μας. Εγώ δεν ξέρω πάντως εσείς τι λέτε. Φοράει πολύ ωραία ρούχα. Είναι πολύ κατσικάτα. Το πόδι του μου θυμίζει κάποιον. Γαμπίτσις. Βλέπουμε εδώ πέρα πίσω αυτά που έχει για να πετάει, αλλά μερικές φορές δεν λειτουργούν. Και βαράνε φτέρορ 204. 404, εντάξει. Και με αυτά εδώ πέρα πίσω είχε ρίξει τους δίδυμους πύργους. Είναι φτέρορίστ. Για αυτή είναι μπάντα hip hop και είναι η φτέρορ εξτρού. Δεν είμαι ο διάβολος που έχει συνηθίσει, όχι δεν είναι. Είναι DJ και παίζει το Σατάνα Ουνανά. Και ο αγαπημένος κιθαρίστας είναι ο Σατάνα. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι στην εφορία και έχουν πολύ υψηλή έως φορολογία. Τρώει ασιατικό φαγητό, είναι τόσο χαρούμενος που αρχίζει και καλησπερίζει όλο τον κόσμο. Χαιρετάει. Βασικά αυτή πρέπει να είναι η μπάντα. The devil makes three. Έτρωγε και τον ρωτάει η γυναίκα του, θες άλλο φαγητό? Εωσφαίρεση και βλέπουμε. Επίσης ευτυχώς πληρώνει τακτικά τους εωσφόρους του. Παρόλο που είναι ο διάολος και γίνονται τόσο πολλά, είναι πάρα πολύ ρημός, είναι πάρα πολύ ζενβεβούλ. Βελζενβούλ. Πάντως όταν πάει στο Βενζινάδικο λέει «Βενζεβούλεστο μου». Αυτός βαρέθηκε, τους έχει εκεί όλη την ώρα φλερτάρουν και δεν μπαίνουν στο ψητό. Έχει βαρεθεί τη ζωή του που είναι τόσο φλόρη και της λέει «Πάρε πούλο». Για όσους δεν ξέρουν, επειδή αυτή βρίσκονται τώρα στο κέντρο της γης, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τον οφαλό της γης. Μπορεί ο Αδάμ να λέει στην Εύα «Νυχτερίδες που στα έλεγα». Νυχτερίδες που στα έλεγα. Ήμασταν καλύτερα στην προηγούμενη κάρτα. Τι κάρτα. Η μία ηλικισίδα πιάνει στο βυζί της Εύας. Μπορεί να έχει piercing στη ρόδα και να πιάνει. Δεν είναι piercing, είναι piercing. Επίσης δεν έχει μια φάζα του τύπου «Γιατί στο διάλογο είστε εδώ πέρα». Βασικά η φάτσα του είναι «Πού είναι η μάνα μου, ρε εσείς». Βασικά είναι στραμπωμένος, γιατί αυτός έχει κανονίσει να πάει να κάνει ένα τατουάζ στο χέρι του. Αλλά έχει αυτούς και πρέπει να τους κανονίσει τώρα, τους φέραν εκτάκτους και έχει χάσει το ραντεβού. Και έτσι είναι πυρ και μανίκι. Είναι το κεραστάκι στην τούρτα. Αυτός εντωμεταξύ δεν βλέπω τι μαλλιά έχει. Είναι κεράστα. Είναι κεραστές.